Ακούμε πάρα πολλά καταστροφολογικά. Ακούμε πάρα πολλές προβλέψεις. Βέβαια, τα τρία τελευταία χρόνια έχουν διαψευστεί όλα αυτά και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ακούμε για παράδειγμα για μνημόνιο, για νέα μέτρα κτλ. Διαβάστε το κείμενο των 40 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε στα αγγλικά και πείτε μου αν υπάρχουν νέα μέτρα. Επικαιροποιημένο μνημόνιο. Δεν είναι νέα μέτρα υπερκοπής. Αν υπάρχουν νέα μέτρα. Τι εννοείται νέα δηλαδή. Θα σας πω. Αν υπάρχουν νέα μέτρα σε σχέση με αυτά που έχουν. Με αυτά που γνωρίζαμε. Με αυτά που έχουν ψηφιστεί και τα ξέρουμε εδώ και τόσο καιρό. Γιατί αν παίρνουμε ένα μέτρο για κάθε εβδομάδα το βγάζουμε σαν κάτι καινούργιο, κουράζουμε και τον κόσμο. Εντάξει, τώρα θα διότι πολύ καλή η κουβέντα περί των 17ηδων, αλλά αν ένα 17ης άκουγε νωρίτερα αυτά που λέγανε κάποιοι προσκεκλημένοι σας ή αν ακούνε αυτά τα πράγματα, θα πούνε μα τα είδε και τα ίδια, πείτε κάτι καινούριο. Συγκεκριμένα έχουν ψηφιστεί αυτά τα μέτρα. Το 17ης ξέρω εγώ, κύριε Αλεξιάδη, ότι δεν θα έχετε του δώσει χαρτζηλίκι από όπως σε λίγο με τις περικοπές που το κάνετε. Επομένως, μην αναφέρεστε και πολύ στο 17ης. Βεβαίως και πρέπει ο 17ης. Γιατί τον έχετε ρημάξει το 17ης. Πρέπει ο 17ης να μην πάει στο 1963 ή στο 89, γιατί να πάει, έχουν, να πάει, κύριε Αλεξιάδη. Έχουν αλλεργία. Εγώ είμαι υπέρ της ιστορίας. Έχουν αλλεργία με τις πολιτικές. Να πάει και να παραπάει. Αλλά όχι έτσι όπως θέλετε να το στείλετε εσείς. Να πω τη φράση. Λέω κάποιος μπορεί να μην θέλει να πάμε στο 63. Στην δολοφονία Λαμπράκη ή στο 89, στην δολοφονία Μπακογιάννη. Κάποιος μπορεί να θέλει να μιλάμε μόνο για το τώρα. Αλλά η πολιτική ιστορία είναι χρήσιμη στη χώρα μας. Προφανώς. Μιλώντας όμως για το τώρα, να πάμε στο 17 και να του πούμε ποιος μείωσε το μισθό και τον πήγε στα 430 ευρώ για την εργασία που κάνει ο 17ης, δηλαδή όταν ένας πιάνει δουλειά κάτω από 24 χρονών, ποιος το έχει κάνει αυτό. Και ποιος προσπαθεί να το διορθώσει αυτό και ποιος παλεύει για τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις. Και ποιος θα το ξαναβιώσει στη σύνταξη του παππού του όμως, κύριε Αλεξιάδη, θα έρθει μετά. Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Το 19 το έχουμε μπροστά μας. Είναι ένα ανοιχτό θέμα. Και το μισθό. Μην ξεχνάμε και το μισθό τον επόμενο χρόνο, διότι όλοι μας θα υποστούμε την περικοπή του αφορολόγητου. Ναι. Άρα μείωση το μισθό μας θα είναι. Δύο πράγματα. Πρώτον, να μην συγχαίουμε τον εμπριστή με τον πυροσβέστη. Να μην συγχαίουμε αυτόν ο οποίος έχει βάλει τη φωτιά με αυτό που πάει να σβήσει τη φωτιά. Το ποιοι οδηγήσαν τη χώρα στην οικονομική κρίση είναι δεδομένο. Και λίγο θα δουν να βγάλουν τη χώρα. Και είστε το δεύτερο. Είστε κυβέρνηση τρία χρόνια όμως, κύριε Αλεξιάδη. Είμαστε τρία χρόνια. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Είναι να γίνουν πολλά ακόμα. Έχουμε κάνει και λάθη και καθυστερήσεις και αυταπάτες είχαμε. Δεν τα κρύβουμε αυτά. Προσπαθούμε όμως να βγάλουμε τη χώρα από μια περίοδο που την παραλάβαμε. Ωραία. Να το ρωτήσουμε κάτι, μισό λεπτό. Θα εφαρμόσετε κατά γράμμα όλα τα μέτρα που είναι ήδη ψηφισμένα για το 2019 ή χωράει μετά το καλοκαίρι επαναδιαπραγμάτευση ή να το ξαναδούμε τέλος πάντων. Εσείς αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστούν οι μειώσεις. Θα σας πω. Αφήστε μόνο να πω όλη τη φράση, γιατί συνήθως θα πάω να απαντήσω σε αυτό. Πέφτουν διακοπές και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αφήστε να πω όλη τη φράση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο εξής σημείο. Να κλείσει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση κλείσει μόνο σε τεχνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να κλείσει, να οριστικοποιηθεί. Δεύτερον, να έρθει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη. Τρίτον, να τελειώσει το πρόγραμμα και να βγούμε στις αγορές μόνοι μας. Ωραία. Πολύ κρίσιμη και αυτή η περίοδος και μάλιστα. Με το νέο δεδομένο που έχουμε λόγω Ιταλίας και ανακατατάξεως στην Ευρώπη. Μετά αφού θα τελειώσουν όλα αυτά. Όποιος ανοίγει σε αυτή την περίοδο που είχαν αυτά τα τρία βήματα, αυτές τις συζητήσεις, δίνει πολιτικό άλοθη στον αντίπαλο. Δίνει σε αυτόν που δεν θέλουν να προχωρήσουν αυτά τα μέτρα. Να κλείσουν αυτά εδώ και μετά να δούμε το τι δημοσιονομικός χώρος μπορεί να δημιουργηθεί, ώστε να έχουμε και ελαφρύνσεις στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό. Μπορείτε. Το μεσοπρόθεσμο ήδη προβλέπει. Αυτό. Γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Μοσχοβησή που σας υποστηρίζει κιόλας να λέει να τηρηθούν τα συμπεριφορικά. Μα αυτή τη στιγμή τι θα πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε αυτά τα τρία βήματα. Αν κάποιος ανοίγει τη συζήτηση τώρα που έχουμε το κλείσιμο αξιολόγηση, τη συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους και την έξοδο στις αγορές, δεν βοηθάει τη χώρα. Μάλιστα. Να κλείσουν αυτά και μετά να πάντως δούμε. Αυτό το αφήνεται ανοιχτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Αλεξιάδη. Λέω, ότι υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Μετά από αυτά τα τρία βήματα και αφού ολοκληρωθούν αυτά σωστά, πρέπει να δούμε τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και νομίζουμε ότι θα υπάρξει. Και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό. Για τις συντάξεις, για διαπραγματεύσεις. Θα σας πω, μάλιστα, για διαπραγματεύσεις. Ως προς το τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να πούμε, είναι λάθος από τώρα, όταν πάνε να συζητήσεις την ελάφρυνση του χρέους, να βγαίνεις και να λες ότι εγώ θα κάνω το 2019, το 2020 την ΑΒ τα ενέργεια, όταν συζητάς τώρα το χρέος. Στόχος πρέπει σας να γίνουν λοιπόν άλλα είναι, πράγματα. Στόχος σας λοιπόν είναι ή δυνατόν, αν μπορέσετε, να διορθώσετε τις περικοπές ό,τι αφορά τις συντάξεις. Στόχος μας είναι, όπως περιγράφεται στο ολιστικό σχέδιο την ανάπτυξη που έδωσε η κυβέρνηση, 100 σελίδες περίπου, στόχος μας είναι να βγούμε από την κρίση, διότι δεν έχουμε βγει από την κρίση, από τα μνημόνια βγαίνουμε. Να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια
και με κοινωνικό πρόσημο στις πολιτικές μας. Είναι μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι είναι η αντίθετη πλευρά που έχει η αντιπολίτευση. Εγώ καταλαβαίνω το θέμα. Το θέμα μένει προς διαπραγμάτευση στο μέλλον, αν το επιτρέψουν συνθήκες και ο δημοσιονομικός χώρος. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Μα το οτιδήποτε έχουμε για το μέλλον είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Διότι βγαίνουμε από αυτό το πρόγραμμα και μετά οτιδήποτε κάνουμε. Με ποιον θα το διαπραγματευτείτε όμως, κύριε Αλεξιάδη? Θα σας πω. Οποιαδήποτε... Γιατί το πρόγραμμα τελειώνει. Μετά βγαίνουμε στις αγορές. Οι δανειστές τέλειο. Το πρόγραμμα τελειώνει. Αλλά μετά θα πρέπει να έχουμε τους δικούς μας μηχανισμούς ελέγχου, που θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αυστηροί από αυτούς που έχουμε τώρα, τους δικούς μας εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, διότι η έξοδος στις αγορές δεν είναι κάτι εύκολο. Μάλιστα. Και όσοι βιάζονται να βάλουν το άλογο μπροστά από το κάρο, κάνουν λάθος. Πάμε στην κυρία Αλεξιάδη στο Σκοπιανό, γιατί είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση. Σήμερα έχουμε μία ακόμη σημαντική συνάντηση στις Βρυξέλλες, Δημητρόφ Κοντζιά. Είμαστε κοντά σε λύση, γιατί τα περιθώρια στενεύουν. Η Σύνοδος Κορυφής είναι, νομίζω, ημερομηνία ορόσημο αυτή τη στιγμή, 28 Ιουνίου. Τι εικόνα έχετε? Θα σας απαντήσω αμέσως σε αυτό, μια κουβέντα μόνο για το προηγούμενο, για να μην θεωρηθεί η σιωπή μου ως αποδοχή. Πραγματικά πολύ σημαντική. Και μπράβο σας, αν θυμός, για τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, διότι αποκαλύπτει επιτέλους το τι ακριβώς θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αποκαλύπτει την ανάγκη επιστροφής στο χτες, διότι αυτό φάνηκε χτες, και θα ήθελα να την ξαναδούν τη συνέντευξη αυτή. Όλοι εκείνοι από το κίνημα αλλαγής ή από τον κέντρο αριστερό ή από τον κέντρο χώρο που ονειρεύονται συνεργασίες με τον κύριο Μητσοτάκη, διότι πραγματικά είναι ανησυχητικό το ότι η γραμμή που έχει επιλεγεί από την ακροδεξιά πτέρυγα που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία βρίσκει πρόσφορο έδαφος στον πολιτικό λόγο και της κυρίας Αλεξιάδη. Δεν αφορά εσάς, γιατί ο πολιτικός σας πολιτισμός είναι κάτι το οποίο έχετε αποδείξει. Όταν μιλάτε για πτέρυγα, μιλάτε για ένα πρόσημο που δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς εκπροσωπείτε κάτι τελείως διαφορετικό, επιτρέψτε να πω την προσωπική μου γνώμη. Για να κλείσουμε όμως αυτή την περίοδο, βεβαίως και πρέπει να μελετούμε την ιστορία, διότι το αυγό του φιδιού ξανασπάει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά που γίνανε είναι πολύ ανησυχητικά. Αλλά ας κλείσουμε αυτό το σημείο για να πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο Σκοπιανό λοιπόν τώρα. Έχουμε και σήμερα συνάντηση των δύο υπουργών. Υπάρχει κάτι καινούριο στο τραπέζι, κύριε Αλεξιάδη? Ή είναι τα υπάρχοντα αυτά που συζητάει η κυβέρνηση, οι προτάσεις Νίμιτς δηλαδή, και πάνω σε αυτές προσπαθούμε να βρούμε μια λύση? Υπάρχουν διεργασίες και είναι πολύ θετικό ότι υπάρχουν κινήσεις από την άλλη πλευρά που δείχνουν ότι εγκαταλείπουν φανατικές θέσεις που είχαν στο παρελθόν. Δηλαδή, εγκαταλείπουν την αναφορά τους στο Μέγα Αλέξανδρο, στην αρχαία Ελλάδα κτλ. Διότι με το όνομα αυτό το οποίο προτείνανε, προτάθηκε στο τραπέζι από μία περίοδο και μετά από Μακεδονία. Παρά τα προβλήματα τα ιστορικά που έχει και αυτός ο προσδιορισμός. Ναι, αλλά το δεχτήκατε αυτό, λέει, και δημιουργήσατε ένα τετελεσμένο. Που τώρα οι Σκοπιανοί το εκμεταλλεύονται, κύριε Υπουργέ. Με σαφήνεια, το είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν το δεχθήκαμε. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Στο γενικότερο ζήτημα του ονόματος δεν συζητάμε το Ήλιδε, συζητάμε γενικότερα τι θα γίνει με τα θέματα του ονόματος, διότι το όνομα ακόμα, μαζί. Εννοείτε. Δεν συζητάμε το Μακεδονία του Ήλιδε, συζητάμε γενικά το θέμα του ονόματος, διότι το θέμα του ονόματος είναι ένα μέρος του προβλήματος, δεν είναι το μοναδικό. Νέα ονόματα και επίσης είναι τραπέζι, πολύ θετικό, θα σας πω, είναι πολύ θετικό το ότι η άλλη πλευρά έχει δεχθεί το. Την ονομασία έναντι όλων, το λεγόμενο έργα όμνε. Μόνο για το Ήλιδεν το δεχτεί αυτό. Δεν ξέρουμε αν το δεχτεί γενικότερα. Το έχει δεχτεί γενικότερα. Το έχει δεχτεί γενικότερα και εμείς πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Εμάς δεν μας πιέζει ο χρόνος, ο χρόνος πιέζει την άλλη πλευρά. Εμάς μας πιέζει το εθνικό καθήκον να λύσουμε τα προβλήματα. Και όπως είπε με σαφήνεια στη δήλωσή του στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση του 2015 όπου η γειτονική χώρα λεγόταν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από αυτό το σημείο θέλουμε να πάμε τη χώρα στην επόμενο μέρος και θα πάμε σε μια λύση που θα είναι η καλύτερη δυνατή για τη χώρα. Ο κυβερνητικός σας εταίρος από ό,τι φαίνεται, βέβαια, κύριε Αλεξιάδη. Είμαστε γιατί διαφορετικά ο κόμματα. Και οι Ανέλη υποστηρίζουν τη θέση τους και λένε πως δεν πρόκειται να ψηφίσουν τίποτα. Είμαστε διαφορετικά κόμματα. Και επειδή εμείς ήμασταν πάντα και είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, όταν είσαι κυβερνήτης απλής αναλογικής, θα έχει συνεργασίες με άλλες πολιτικές απόψεις. Βεβαίως έχει το δικαίωμα στη διαφορετική άποψη. Αλλά αυτό θα κριθεί από την Ελληνική Βουλή. Εμείς όταν καταλήξουμε θα το φέρουμε στην Ελληνική Βουλή. Εσείς βλέπετε λύση, δηλαδή βλέπετε να έρχεται λύση σύντομα? Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις, γιατί στην πολιτική αυτοί που κάνουν προβλέψεις συνήθως διαψεύδονται. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι έχουμε πάει πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει η άλλη πλευρά να κάνει τα αναγκαία βήματα και αν κάνει τα αναγκαία βήματα μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και στην άλλη πλευρά και σε εμάς. Κοιτάξτε, εκλογές θα έχουμε σε ένα χρόνο. Ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές θα έχουμε σε ένα χρόνο. Εθνικές ίσως νωρίτερα. Θα έχουμε εθνικές και άλλες εκλογές σε 1,5 χρόνο. Κάθε μέρα τα νέα θα είναι καλύτερα και στην οικονομία και στα γενικότερα. Άρα
Δεν θα κληρονομήσουμε ούτε την κυβέρνηση, ούτε το μακεδονικό στη Νέα Δημοκρατία.